1969. Η γερμανική κυβέρνηση ανακοινώνει για πρώτη φορά με τα πολεμικά ότι ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος. 45 χρόνια μετά, ο Wolfgang Schäuble παρουσιάζει ξανά ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Από τον επόμενο χρόνο, η Γερμανία δεν θα ξαναέχει κανένα χρέος. Τα χειροκροτήματα μετά την ομιλία του Γερμανού Υπουργού ήταν πολλά. Πράγμα όχι τόσο σύνηθες στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Ο μεγάλος κυβερνητικός συνασπισμός δείχνει να επωφελείται από τη θετική αυτή στροφή της οικονομίας. Το κράτος έχει σημαντικά έξοδα από φόρους παρά το γεγονός ότι και οι δαπάνες ήταν αυξημένες. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις, όπως για παράδειγμα στον τομέα των μεταφορών. Περισσότερα όμως χρήματα αναμένεται να πάρει το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων, 125 δις ευρώ. Η άμυνα λαμβάνει 32 δισεκατομμύρια, ενώ για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους πηγαίνουν περίπου 30 δις ευρώ. Για την αντιπολίτευση εδώ εξακολουθεί να υπάρχει μία ασυμμετρία. Οι υποδομές στη Γερμανία βρίσκονται σε σύψη. Η Γερμανία ευδοκιμεί στην επιφάνεια και γι' αυτό η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Αυτό είναι ένα έμεσο χρέος. Η καγκελάριος Μέρκελ και ο μεγάλος κυβερνητικός συνασπισμός προς το παρόν γιορτάζουν τον πρώτο ισοσκελισμένο προϋπολογισμό μετά από 45 χρόνια.